Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Το Κύριο κλείνομε. Κύριε. Και από θρόνου δόξη τη βασιλεία σου και ελθέει στο αγιά σε εμά. Ο άνω πατρί συγκαθήμενο και όδε η μήνα οράτο συνών και καταξίωσον την κρατεά σου γυρί. Μεταδούνε η μήν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντή το λαό. Προσκομε. Τα αγία τη αγίε. Δαιμονική ψωδό σου ακόλυ.
εις δόξαν Θεού Πατρός.
κατάξαν την Αιγύπτον συν της πρωτοτόκης αυτών. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Εξαγαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτόν. Αλληλούια. Ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλληλούια. Αγαπητοί αδελφοί, καλημέρα. Κατά πρώτον λόγο θα ήθελα να καλωσορίσω τον εντιμότατο Ευρωβουλευτή κύριο Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος ίσως να είναι η πρώτη φορά που ευρίσκεται στην κοινότητά μας. Καλωσορίσατε. Εξοχότατε, εσείς δεν είστε πλέον νέος. Είστε αρκετά μαζί μας και έτσι είστε οικείος. Καλωσορίσετε και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι. Και συγχαρητήρια εις τον αγαπητό που είναι καινούριος εις το αξίωμά του. Σήμερα, εξοχότατε η πατριαρμαστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητοί συμπατριώτες, μνημονεύουμε τα 2.850 νέα παιδιά που έπεσαν νεκρά στα δαντελωτά ακρογιάλια της Κερίνιας και στις βουνοκορφές του Πενταδάχτυλου, μαχόμενοι ενάντια στον Τούρκο εισβολέα, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της Κύπρου. Τους τιμούμε και σεμνά υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο της θυσίας τους. Σήμερα, φίλε Ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ Δημήτρη Παπαδάκη και φίλε Πρόεδρε της Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών Θεολόγια Παπαπαύλου, μνημονεύουμε αυτούς που δολοφονήθηκαν από αδελφικά χέρια, υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία. Τους τιμούμε και σεμνά υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο της θυσίας τους. Θεοφιλέστατε, στη θρησκεία της αγάπης, σε ώρες ψυχικής ανάτασης και προσευχής και επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό, όπως είναι καλή ώρα τώρα, δολοφόνοι και δολοφονηθέντες κρίνονται από το Δημιουργό μας. Προσευχηθείτε, παρακαλώ, για όλους και για αυτούς που σκότωσαν και για αυτούς που σκοτώθηκαν. Μνημονεύουμε σήμερα, αγαπητή Ξένια, της Επιτροπής Συγγενών Αγνοωμένων, τους 1.619 αγνοούμενους αδελφούς μας. Τους τιμούμε και σεμνά υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο της θυσίας τους. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν ανεβρεθεί ακόμη, γιατί δεν μας λένε τι τους έχουν κάνει. Νιώθουμε και συμμεριζόμαστε το μαρτύριό σας που κρατάει για 41 ολόκληρα χρόνια. Προσευχηθείτε, θεοφιλέστατε, για τη διακρύβωση της τύχης των αγνοωμένων αδελφών μας. Κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, Χρήστο Καραολή, κύριε Πρόεδρε των Ελληνοορθοδόξων Σωματείων, Μάριε Μνημεϊδη,
Αγαπητέ εκπρόσωπε της Κυπριακής Αδελφότητας, Ανδρέα Καραολή, αγαπητέ φίλε γραμματεία του ΑΚΕΛ Βρετανίας Πάμπο Χαραλάμπου, αγαπητέ εκπρόσωπε του Δίκου Αγγλίας, φίλε Άγγε Αγαθοκλέους, εκπρόσωπε του Lobby for Cyprus, έντιμε πρόεδρε του Συνδέσμου Αμοχώς του Βασίλη Μαύρο, αγαπητέ εκπρόσωπε του Συνδέσμου Μόρφου, φίλε Τάκη Φρυδά, αγαπητέ Γιώργο Σάβα του Συνδέσμου Λευκαριτών και Δημοτικέ Σύμβουλε του Ένφυρ, αγαπητέ εκπρόσωπε του Συνδέσμου της Ζωγραφασιτών, Ανδρέα Γαβριλίδη, αγαπητοί συγχωριανοί και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Νέου Χωρίου Κυθρέας Ρινούλα Δανέτσου, αγαπητέ συναγωνιστοί, εκπρόσωποι των αδικοσκοτωμένων εις Φικάλδου συγχωριανός σου Πέτρο Παπαϊωάννου, φίλοι μέλη της ΕΔΕΚ, Ηνωμένου Βασιλείου, αδέλφια συμπατριώτες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών, θεολόγος Παπαπαύλου, θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Θεοφιλέστατε, εξοχότατε κύριε Υπαντεαρμοστή, αγαπητέ κύριε Ευρυπίδη Ευρυγιάδη, συναγωνιστή Δημήτρη Παπαδάκη, έντιμε κύριε Πρόεδρε της Εθνικής Ομοσπονδίας, φίλοι εκπρόσωποι κομμάτων και οργανώσεων, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Εκ μέρους των συγγενών των Πεσόντων Αντιστασιακών Ηνωμένου Βασιλείου, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση μνήμης και τιμής για όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους για την δημοκρατία και την πατρίδα. Ειδικά φέτος, όπου ένας από τους ομαδικούς στάφους των Πεσόντων και δολοφονηθέντων στη Λευκοσία έχει εσκαβιαστεί και τα ποσά και τα οστά όλων έχουν αναγνωριστεί. Επιτέλους, μετά από 41 χρόνια, οι οικογένειες όλων αυτών, περιλαμβανομένης και της δικής μου οικογένειας, όσοι φυσικά ακόμη ζουν, θα κυδεύσουν με τιμές τους δικούς τους την ερχόμενη Τετάρτη 15 Ιουλίου, με επίσημη τελετή από τον Ναό του Θεού Σοφίας στη Λευκοσία. Επ' ευκαιρία του γεγονότος αυτού, καλώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος παραδέχτηκε τελευταίως επισήμως τον κύριο Ακκιντζή ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν, να καλέσει επισήμως και τους οπαδούς της ΕΟΚΑΠΗΤΑ, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ενταγμένοι στο Δημοκρατικό Συγγενειακό, να ζητήσουν τουλάχιστον ένα συγγνώμη σε όλους τους δικούς των Πεσόντων και δολοφονημένων κατά το πραξικόπημα, ούτως ώστε να νιώσουν και αυτοί τουλάχιστον μια ψυχική ικανοποίηση. Τη συγγνώμη και τη συγχώρεση μας ζητάσκει και η θρησκεία μας. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Αιωνία η μνήμη σε όλους που έχασαν τη ζωή τους αδίκως στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν το δίκαιο και την πατρίδα. Σας ευχαριστώ. Ο Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος ήρθε από τις Βρυξέλλες, για τον σκοπό αυτό, για τη σημερινή εκδήλωση. Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες. Είναι με ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ κοντά σας σε αυτή την εκδήλωση μνήμης και τιμής για αυτούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία και ελευθερία της Κύπρου το 1974. Σε αυτή τη συμβολική και ιδιαίτερη στιγμή όλων των Κυπρίων που έζησαν το μαρτυρικό καλοκαίρι του 1974, όλων των Κυπρίων που για 41 χρόνια μεγαλώνουν κάτω από την πόρτα του Ατσίλα, όλων των μανάδων που για 41 χρόνια αγνοούν την τύχη των παιδιών και συζύγων τους. Εσείς, οι Κύπροι του εξωτερικού, έχετε βαθιά ριζωμένη την αγάπη για τη λευτεριά, βαθύτερο νόστο για την πατρίδα και βαθύτερη θλίψη για την κατάσταση. Ίσως γιατί πολλοί από εσάς ξενιδεύτηκαν λόγω της εισβολής. Ίσως γιατί τα σκάνδαλα, η κρίση, η νοοτροπία του καναπέ, η νοοτροπία του όχου αδελφέ δεν έφτασαν ως εδώ. Εσείς μπορείτε να νιώσετε πιο βαθιά το χρέος μας απέναντι στην πατρίδα και το πραγματικό νόημα της θυσίας των ηρώων μας. Σήμερα
Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους αθάνατους ήρωες του καλοκαιριού του 1974. Αυτούς που πολέμησαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Αυτούς που αντιστάθηκαν στην προδοσία και στους βάρβαρους εισβολείς. Να τιμήσουμε αυτούς που ταύτισαν τη ζωή τους με την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού, που ταύτισαν τη ψυχή τους με τη ψυχή του τόπου μας. Βέβαια, μετά από 41 χρόνια, το μνημόσυνα δεν είναι για να θυμόμαστε επαιτειακά αυτούς τους ανθρώπους, αλλά για να θυμόμαστε τι τους χρωστάμε, για να θυμόμαστε το μέγεθος της οφειλής μας απέναντί τους, αλλά κυρίως να θυμόμαστε το μέγεθος της ευθύνης μας. Μιας ευθύνης που ξεχάσαμε τόσο εμείς οι πολιτικοί, όσο και οι απλοί πολίτες. Μιας ευθύνης που επειδή δεν μας βόλευε, την κλείσαμε στον ντουλάπι και την μνημονεύουμε μόνο επαιτειακά και όποτε μας συμφέρει. Η πατρίδα, φίλες και φίλοι, δεν είναι αφηρημένο ιδανικό, ούτε παροχημένη αιμονή. Η Κύπρος υπάρχει και έχουμε χρέος να την υπερασπιστούμε. Έχουμε χρέος να διασφαλίσουμε τη συνέχειά της, χρησιμοποιώντας όλα τα πολιτικά μέσα, αγωνιζόμενοι τόσο στην πατρίδα μας, στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Με όραμα για μια Κύπρο ενωμένη, ελεύθερη, δημοκρατική, για όλους τους πολίτες της. Για μια Κύπρο που δεν θα αναγκάζει τα παιδιά της στο ξενιτεμό. Για μια Κύπρο που δεν θα βάζει φρένο στα όνειρά μας. Η Κύπρος σήμερα ζει δύσκολες στιγμές, τόσο στο εθνικό θέμα, αλλά και στην οικονομία. Μέσα σε λίγα χρόνια, από μακάρια γη, έγινε γη της ανεργίας και της ανέχειας. Παραμένει η μόνη μοιρασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει μια χώρα, όμως, που έχει παράδοση και ιστορικό βάθος. Υπάρχει παράδοση ανυπόταχτων και αγωνάτιστων. Υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει, όσο εμείς, αγωνιστές σαν αυτούς που τιμούμε σας σήμερα. Δυστυχώς, ο κυπριακός λαός τα τελευταία χρόνια έμαθε να συμβιβάζεται και να υπομένει. Έμαθε να ζει υποδουλωμένος. Ζούμε υπνοτισμένοι, τρώγοντας αδιαμαρτύρητα ό,τι μας σερβίρουν. Χωρέσαμε στο κοστούμι που έραψαν άλλοι για μας. Αυτός, φίλοι μου, δεν είναι ο λαός των αγωνιζομένων Ελλήνων που σήμερα τιμούμε. Είναι ο λαός των υποταγμένων. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Και δεν μιλώ για ένοπλο αγώνα. Σήμερα υπάρχουν άλλα μέσα. Πολιτικά, νομικά, δικαστικά. Αξιοποίηση των εμπλεκομένων συμφερόντων για λύση του Κυπριακού και όχι της διαπλοκής και της ιστεροβουλίας. Με ψηλά το κεφάλι και όχι σκυμμένη σαυδούλη. Ξεκάθαρα και εντόπρα. Όχι πισόπλατα και με συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Και επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουμε αγώνα να ανατρέψουμε το κλίμα που καλλιεργήθηκε τόσα χρόνια για την Κύπρο και το Κυπριακό. Πολλές φορές η Ευρώπη αντιμετωπίζει με επιφύλαξη την Κύπρο. Και επιτρέψτε μου να ανοίξω και μία παρέθεση για την Ελλάδα, αυτές τις στιγμές που δίνει σκληρή μάχη για να παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι εχθροί της προσπαθούν να τη διώξουν. Αυτοί δεν είναι Ευρωπαίοι. Δεν ξέρουν τα οράματα, τις αρχές και τις αξίες της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Γιατί τα συνθήματα έμειναν συνθήματα και δεν γίνονται ποτέ πράξεις. Γιατί κάποιοι εκ των έσω φρόντισαν να πείσουν τους εταίρους μας ότι η Κύπρος το 2004 θα υπάγουε στα κελεύματά τους. Επιδιώκουμε λύση από την επόμενη μέρα της εισβολής και είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκατασταθεί το δίκαιο. Μια λύση όμως που θα πρέπει να εξασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμενίων, Μαρονιτών, και θα στηρίζεται στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια λύση που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητά της
και δεν θα δημιουργήσει στο μέλλον νέα προβλήματα και συγκρούσεις. Και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, ότι ο κυπριακός λαός δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε λύση λόγω της οικονομικής κατάστασης. Συγχωρέστε με που δεν μιλώ μόνο για τους νεκρούς που σήμερα μνημονεύουν, αλλά πιστεύω το καλύτερο μνημόσυνο δεν το κάναμε ακόμα. Το καλύτερο μνημόσυνο για τους ηρωικούς νεκρούς μας γίνεται στους δρόμους, στις διαδηλώσεις, σε συγκεντρώσεις, γίνεται με την κριτική σκέψη και τη συμμετοχή στον αγώνα για μια Κύπρο ελεύθερη. Τιμή σε αυτούς που πέθαναν για να ζούμε εμείς σήμερα, είναι η συνέχιση του αγώνα τους. Τιμή σε αυτούς που μνημονεύουμε σήμερα, είναι τα αληθινά «δεν ξεχνώ» μας. Δεν ξεχνούμε την προδοσία. Δεν ξεχνούμε το βάρβαρο ζυγό στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού μας. Δεν ξεχνούμε την Κερίνια, την Καρπασία, του Μόρφου, την Αμόχωστο. Δεν ξεχνούμε τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους μας. Δεν ξεχνούμε τους αγνοούμενους του πραξικοπήματος και της εισβολής. Δεν ξεχνούμε την κυπριακή τραγωδία των μαυροντημένων μανάδων που θάβουν μετά από χρόνια τα λείψανα των παιδιών τους. Δεν ξεχνούμε το ξεριζωμό, την καταπάτηση των δικαιωμάτων, τις λαιλασίες των σπιτιών και των περιουσιών μας. Είμαστε μάρτυρες της συνέχισης του εγκλήματος. Με τα δε ξεχνώ μας θα πρέπει να συνδέονται με πράξεις ευθύνης και χρέους. Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, οφείλουμε να ξαναχαράξουμε το δρόμο μας, να αναστηλώσουμε το ηθικό μας και τον πόη μας, για να στηλώσουμε όλοι μαζί την πατρίδα μας. Οδηγοί μας θα είναι οι ήρωες μας που τιμούμε σήμερα και εφόδια μας το αίμα και η θυσία τους. Τιμή και δόξα στους αθάνατους ήρωες. Χρέος μας η δικαίωση της θυσίας τους. Ότι ουκ εστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σιγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης των προμνημονευθέντων και κοιημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, και ζώπιο σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. Σου, τον Αγίον ο χορός εύρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας το απολωλός προβατών εγώ ημί ανακάλεσέ με σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματα σου. Ανάπαυσον ο Θεός τους δούλους σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουν συνοσφωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου.
Οι των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγίας θέντες ως περάρνες και προζωήν την αγύρω Άγιοι και αηλίων μετά τεθέντες τούτων εκτενός μάρτυρας αιτήσαστε οφλημάτων λύσιν ημιν δωρήσαστε. Προκειτός η Κυρία διδαξών με τα δικαιώματά σου ή την οδόν την στενήν βαδίσαντες τεθλιμένην πάντες η εν βίω ή τον σταυρόν ως ζυγόν αράμενη και μη ακολουθήσαντες εν πίστη δεύτε απολάβετε αητή μας αημήν βραβεία και στέφη τα ουρανία. Ευλογητός η Κύριε διδαξώ με τα δικαιώματά σου ο πάλε με αιχμιών των πλάσαν με και εικόνη σου θεία τιμήσας παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις γην εξυζηλήφθη εις το καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίον γάλλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου εικόνη μη της αρήτου δόξη σου και στίγματα φέρομτες μάτων νυκτήρισον το σώμ πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύες πλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες, Άγιωσι, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα. Φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας και του αιωνίου πύρος εξάρπασο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν χαίρεσε μνη η Θεός ακητεκούσα εις πάντος σωτηρίαν. Της γένος των ανθρώπων εύρατο τη σωτηρία, δια σου ευρημέν παράδεισο, Θεότο και αυνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δόλων σου. Εν θα ουκέστη πόνος ουλίπη ουστέ ζωή ατελετήτων. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παύσον
φυλάσσον αυτάς. Εις τη μακαρία ζωήν την παράση, φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσω και τα ψυχά στο δούλο σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τας οδην αλύσας των πεπεδημένων. Αυτός και τα ψυχάς των δόλων σου σώτεραν απαύσω. Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Άγνη και άκραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος κύσασα, πρέσβευε υπέ του σωθήνε τα ψυχά στο δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεαμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των Κυπρίων εθνομαρτύρων των υπό των Τούρκων κατακτητών ανερεθέντων από 9ης άκρη 14ης Ιουλίου 1821 Αηδήμων Αρχιερέων Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μητροπολιτών Χρυσάνθου Πάφου Μελετίου Κητίου Λαβρεντίου Κυρινίας και λοιπόν κληρικόντε και λαϊκών των μαρτυρισάντων εν την περίοδο ταύτη. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν Κύπρο θυσιαστέντων κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή εν έτη 1974 κληρικών και λαϊκών και υπερών ευλαβικά μνημόσυνα επιτελούμεν και υπέρ αναπαύσεως και συγχωρήσεως αυτών. Έτι δεόμεθα. Εν τη δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού και υπέρ τους χωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον όπως χείρος ο Θεός τάξη τας ψυχάς αυτών ένθα η δίκη αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεστον αυτής αμαρτιών παρα Χριστώ τα θανάτω Βασιλεί και Θεημών ετι σώμεθα του Κυρίου Δεϊθόν. Κύριε ο Θεός ημών ότι η αρήτω σοφία δημιούργησας τον άνθρωπον εκ του χώσου και τούτον αναμορφώσα εσύ και κάλος και εξοραΐσας ως τίμιον και ουράνιο χτήμα εις δοξολογίαν και ευπρέπειαν της εις δόξης και βασιλείας διά το κατοικώνα και καθομοίωσιν τούτων παραγαγήν την εντολήν δε παραβάντα του σου προστάγματος και μεταλαβώντα της εικόνος και μη φυλάξαντα και διά τούτο είναι αμήν το κακό να θανατών γέννητε φιλανθρώπος εκέλευσα στην κράση και μίξην ταύτη και τον άρρηκτο σου τούτον δεσμόνος Θεός των Πατέρων ημών το Θείο βουλήματι αποτέμνεστε και διαλύεστε ώστε τη με ψυχήν εκεί σε χωρήν έρθα και το είναι προσελάβετο μέχρι της κοινής Αναστάσεως το δεσόμα εις τα έξον συνετέθη αναλύεστε διά του το δεόμεθα σου του ανάρχου Πατρός και του μονογενού σου Υιού και του Παναγίου και ομοουσίου και ζωπή σου Πνεύματος ή να μη παρήδεις τα σαπλάσματα κατά αποθύνεται απολία αλλά τα μεσώματα διαλυθήνε εις τα έξον συνετέθη τα δε ψυχάς καταταγήν εν το χωρό των δικαίων ναι Κύριε ο Θεός ημών νίκησάτου σου το άμετρον έλεος και η φιλανθρωπία η ανίκαστος και είτε υποκατάραν Πατρός ή Μητρός είτε το ιδίο αναθέματι υπέπεσαν οι δουλειοί σου ούτη είτε την άτον ερωμένων παρεμπίκραναν και παρά αυτού της μονάλητον εδέξαντο είτε υπό αρχιερέως βαριτά τον φορισμό περιέπεσον και αμελία και ραθυμία χρυσάμενη ουκέτικον συγχωρήσεως συγχώρησον αυτής διά μου το μαρτουλού και αναξιουδούλου σου και τα μεσώματα αυτών εις τα έξον συνετέθη διάλυσον τας δε ψυχας αυτών εις κινης Αγίων κατάδαξον ναι Κύριε Θεός ημών ότι εις Αγίες σου πάντες και αποστόλης την εξουσίαν ταύτην δούς ως των αμαρτημάτων ειδών την άφηση και υπών ως αν δύσετε και λύσετε οι ναός συνδεδεμένα και λελειμμένα δι' αυτόν δε και εις ημάς και αναξίους ως αυτός την τυλιγά αυτήν δωρεάν φιλανθρώπος διαβιβάζας λύσω τους κοιμηθέντας δούλους σου τους αδελφούς ημών τους προμνημονευθέντας του ψυχικού και σωματικού αμαρτήματος και έστω συγκεχωρημένη και των ηνεώνη και των μέλλοντι πρεσβείς Παναχράντου και Παρθένου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Ο Θεός του Πνευμάτου.
Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός, το θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς, των προμνημων ευθέντων και κοιμημένων δούλων σου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα του παραυτών πραχθέν. Εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει. Σιγά μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριε Λέησο, ότι η Ανάσταση, η ζωή και μακαρία ανάπαυσης των προμνημων ευθέρνων και κείμενων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπαμε συν τον άρχο σου πατρί και του Παναγίου και αγαθό και του ζωπρό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνία ημνή. Κάλεσε να κάνουμε πολύ σύντομη προσευχή για τους αγνοουμένους. Θα ψάλλουμε όλοι μαζί το Προστασία των Χριστιανών και θα πούμε δυο γραμμές προσευχή. Προστασία των Χριστιανών να κατέσσινε με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε μη παρήτης αμαρτωρών δε εισαιών πονά αλλά προπέσον ως αγαθή εις την βοήθεια ανημών των πίστος τραυγαζόντος ει τα αρχήνων εις πρεσβεία και σπέψον εις οικεσία ει προστατεύουσα ει Θεοτό και των τιμώντων σε ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθα σου, επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ ανευρέσεως των αγνοωμένων αδερφών ημών, παρηγορίας των οικείων αυτών, αναψυχής των ιδίων, είτε εν ζωή, είτε εν θανάτω όντων. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ δόξα να απέμπουμε του Πατρί και το Υιό, και το Αγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ή το όνομα. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων έρθει φημάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεδείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Πετρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Οπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Αρνάβα, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χριστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννης,
των Αγίων Μαρτύρων Μπρόκλου και Ιλαρίου και Βερονίκης της Αιμορροούσης, της θεραπευτής από του Κυρίου και τη μνήμη επιτελούμε. Και πάνω των Αγίων, ελεήσε και ο Σεϊμάς. Τον Δεσπότη και Αρχιερέα ημών Κύριε φυλάτε εις πολλά έτη Δεσπότα, εις πολλά έτη Δεσπότα. Εις πολλά έτη Δεσπότα. Μετά το διευκόν θα ακολουθήσει η κατάθεση στο Στεφάνο και θα κλείσουμε με τον Εθνικό Ύμνο. Διευχών των Αγίων Μετερονημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ακολουθεί η κατάθεση Στεφάνων εις τιμήν των ηρώων μας. Καλό τον είπα τον γνωστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κύριε Αλεμπριβιάδη, όπως καταθέσει τον Στεφάνο. Μέρος του Σοσιαλιστικού Κινήματος ΕΔΕΚ Κύπρου, ο Ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ και συναγωνιστής Δημήτρης Παπαδάκης. Εκ μέρους της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, ο Πρόεδρος Χρήστος Καραολής. Εκ μέρους της Εθνικής Κυπριακής Αδελφότητος, ο γραμματέας κύριος Ανδρέας Καραολής. Εκ μέρους του Συνδέσμου Ελληνοορθοδόξων Σωματείων, ο Πρόεδρος Μάριος Μιναΐδης. Εκ μέρους του Ακέρα Αγγλίας, ο γραμματέας Πάμπος Χαραλάμπος. Μέρος του Δημοκρατικού Κόμματος Αγγλίας, ο κύριος Άκης Αγαθοκλέβης. Εκ μέρους της Επιτροπής Συγγενών Αγνοωμένων, η αδελφή αγνοούμενου στρατιώτη Ξένια Χάμ. Μέρος της Επιτροπής Συγγενών Πεσών των Αντιστασιακών, ο γραμματέας της Επιτροπής Στέλιος Μιχαηλίδης. Εκ μέρους του Συνδέσμου Λευκαριτών, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Σάββα. Μέρος του Λόπι Φωσάιτλους, ο Πρόεδρος Θεόδωρος Θεοδόρου. Εκ μέρους του Συνδέσμου Αμμοχώστου, Νίκος Σαβίδης.
Εκ μέρους του Συνδέσμου Νόφου, ο Πρόεδρος Τάκης Φρυδάς. Εκ μέρους του Συνδέσμου Ριζοκαπασιτών, Ανδρέας Γαβριηλίδης. Μέρος του Συνδέσμου Νέου Χωρίου Κηθέας, η Ειρηνούλα Ζανέτσου. Εις μνήμην των αδικοσκοτωμένων εις Φυγκάρδου, χωριανών του ο Πέτρος Παπαγιάννου. Και τέλος, εκ μέρους της ΕΔΕΚ, Ηνωμένου Βασιλείου, ο Πρόεδρος Μιχάλης Κασής. Τιμή και δόξα στους ήρωές μας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με λιώνει μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ερήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρια. Αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγριωμένη χέρο χέρο ελευθεριά.